εξυπηρετηθεί σπουδαίο εθνικό συμφέρον και να προαχθεί η συνεργασία με άλλα κράτη, μπορεί να αναγνωριστούν με συνθήκη ή συμφωνία σε όργανα διεθνών οργανισμών αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγμα. Για την ψήφιση νόμου που κυρώνει αυτή τη συνθήκη ή συμφωνία, απαιτείται πλειοψηφία των 3/5 του όλου αριθμού των βουλευτών. Η Ελλάδα προβαίνει ελεύθερα με νόμο που ψηφίζει από την, που ψηφίζεται από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών σε περιορισμούς ως προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίο εθνικό συμφέρον, δεν θίγει τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις βάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος και γίνεται με βάση τις αρχές της ισότητας και με τον όρο της αμοιβαιότητας. Θυμίζω απλώς ότι το συνολικό μνημονιακό πλαίσιο έχει περάσει χωρίς τέτοιες διατάξεις, δηλαδή χωρίς κύρωση υπογραφισών συμφωνιών, με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και βέβαια χωρίς τη διαδικασία του άρθρου 28 του Συντάγματος. Αυτό οφείλω να το διευκρινίσω προς άρση πάσης παρεξηγήσεως. Παρακαλώ. Θέλω να μπω στην ουσία των παρατηρήσεών σας. Θέλω όμως να εκφράσω έναν προβληματισμό για το γεγονός ότι κάνατε αυτή την παρέμβαση. Θα πρέπει να αντιληφθείτε ότι είστε πρόεδρος της Βουλής και ότι ο ρόλος σας δεν είναι να σχολιάζετε τις τοποθετήσεις βουλευτών, κοινοβουλευτικών εκπροσώπων ή υπουργών. Φαντάζομαι ότι αυτό το αντιλαμβάνεστε και θα επιτελέσετε τα καθήκοντά σας ως πρόεδρος της Βουλής με την απαραίτητη ακεραιότητα που το ίδιο το Σύνταγμα επιβάλλει. Άκουσα με προσοχή την ομιλία σας την οποία κάνατε επί τη ευκαιρία της ανάλυσης των καθηκόντων σας. Ήταν μια ομιλία πολιτικά φορτισμένη και νομίζω σας αναγνωρίζει ο καθένας το δικαίωμα, ειδικά στην πρώτη παρθενική σας ομιλία, να εκφράσετε και απόψεις οι οποίες έχουν αυτά τα έντονα πολιτικά χαρακτηριστικά. Αλλά θα σας παρακαλούσα εκ μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μην χρησιμοποιείτε το προνόμιο της Προεδρίας για να παρεμβαίνετε στην συζήτηση με τρόπο ο οποίος κατά την άποψή μου ξεπερνάει τα όρια του πλαισίου της Προεδρίας της Βουλής με το στο οποίο, στην οποία Προεδρία εξάλλου εκλεγήκατε με μεγάλη πλειοψηφία και με τις ψήφους της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τη δικιά μου προσωπικά. Και γι' αυτό σας ευχόμαστε και κάθε επιτυχία. Και επειδή μέχρι στιγμής πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία στα ζητήματα τήρησης του κανονισμού, για τα οποία είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα είστε αυστηρότατοι, θα σας παρακαλούσα τις πολιτικές σας παρεμβάσεις είτε να τις περιορίσετε, είτε να κάνετε χρήση του κανονισμού που σας επιτρέπει, όταν θέλετε να κάνετε πολιτική παρέμβαση, να αποχωρείτε από την έδρα και να μιλάτε ως απλός βουλευτής. Κύριε Μητσοτάκη, σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Είναι στα καθήκοντα του Προέδρου, της Προέδρου της Βουλής, να μεριμνά για την ελεύθερη έκφραση γνώμης των βουλευτών και για την τήρηση του Συντάγματος. Θεωρώ ότι η υπενθύμηση της διάταξης του Συντάγματος, του άρθρου 28 και η ρητή διαβεβαίωση ότι αυτό θα τηρηθεί, εμπίπτει πλήρως στις αρμοδιότητες που μου αναγνωρίζει ο κανονισμός και το Σύνταγμα, αλλά βεβαίως έχετε το δικαίωμα να διατυπώνετε και την κριτική σας, αλίμονο εάν φημώσουμε την κριτική. Τώρα, θα μου επιτρέψετε να δώσω...